αν δεν έχουμε ακόμα εκλογή. Να ρωτήσω κάτι. Δεν προσβάλλετε. Εσείς που είστε έξω, πώς βρήκατε? Οι εκδοχές ήταν πολλές. Και στην Χαβάη. Είμαι μαζί τους, είναι αξιόλογοι. Κυρίες και κύριοι, Χριστός Ανέστη, ήθιστε αυτό να το λέμε για πολλές εβδομάδες μέχρι την ημέρα της αναλήψεως. Σήμερα είμαστε στην Τρίτη του Πάσχα. Στην πραγματικότητα ξημερώνει Τετάρτη 26 Απριλίου. Είναι βασιλέος ιερομάρτιος, γλαφύρας και νέστορος, αλλά είναι και μια θλιβερή επέτειος που λίγο τη θυμόμαστε. Κλείνουν ακριβώς 9 χρόνια από το πυρηνικό ατύχημα στο Τσέρνομπιλ. Ένα Πάσχα όπου εμείς ψήναμε και η ραδιενέργεια ερχόταν από κάπου ψηλά και μας πήρε καιρό να την ανακαλύψουμε και ξεχάσαμε βεβαίως και όλους τους καρκινοπαθείς ή όσους έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας αυτού του ατυχήματος. Φωτιές λοιπόν έχουν βάλει στην κριτική, στην ανάλυση, στα ευρωπαϊκά δεδομένα τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου των γαλλικών εκλογών. Για αυτά θα μιλήσουμε απόψε, κυριολεκτικώς μια μικρή βουλή. Θα πείτε, όλοι εργάζονται και βρέθηκαν στην Αθήνα. Περιέργως πώς. Εδώ και τώρα εμείς τα καταφέραμε. Και είμαστε και τρεις δημοσιογράφοι. Εξαιρώ τον εαυτό μου, θα πω δύο ειδικοί δημοσιογράφοι επί του θέματος. Προηγουμένως όμως να πάμε, μια και πήρα σήμερα το ψωμί του Δημήτρη Τάκη λόγω χώρου, σε μια είδηση πολύ δυσάρεστη πραγματικής φωτιάς στην Ικαρία. Το Πάσχα διαδέχεται ένας εφιάλτης 1,5 χρόνο μετά την πύρινη κόλαση με τους 12 νεκρούς. Οι φλόγες έκαναν και πάλι την εμφάνισή τους στο όμορφο νησί. Στις 9.30 απόψε εκδηλώθηκε μεγάλη πυρκαγιά στο βόρειο τμήμα του νησιού, σε δασική έκθεση, ανάμεσα στον Εύδυλο, το Γιαλισκάρι και τη Μαντριά. Για την αντιμετώπιση της πρώτης φωτιάς, μπήκαμε στη στατιστική του 1995 στην Ελλάδα, έχουν σπεύσει 7 πυροσβεστικά οχήματα με 100 άνδρες. Σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες από την Ικαρία, η πυρκαγιά όχι απλώς μένεται, αλλά απειλούνται και κατοικημένες περιοχές στο Γιαλισκάρι. Ας ευχηθούμε ο καιρός τουλάχιστον να βοηθήσει στον σβηστή. Ας περάσουμε όμως το θέμα μας. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στο ρεπορτάζ για το αποτέλεσμα των γαλλικών εκλογών. Είναι η μεγάλη διάψευση της στατιστικής. Ίσως να έχει δει και ο Ντιζραήλι ότι υπάρχουν τριών ειδών ψέματα. Τα κοινά, τα ιερά και αυτά της στατιστικής. Σε ποιον θα μετακινηθούν οι ψηφοφόροι του ακροδεξιού Ζαν Μαρί Λεπέν? Οι δύο μονομάχοι της 7ης Μαΐου διεκδικούν από τώρα το 15% του εθνικού μετόπου. Ο νικητής του πρώτου γύρου των γαλλικών προεδρικών εκλογών με ποσοστό 23,24%, ο σοσιαλιστής Λιονέλ Ζοσπίν, ήδη έριξε τις γέφυρες. Πολλοί ψηφοφόροι του Λεπέν είναι εργάτες ή άνεργοι νέοι. Οι άνθρωποι αυτοί θα έπρεπε να βρίσκονται στο πλευρό μας, είπε ο Ζοσπίν. Από την πλευρά του, ο Ζακ Σιράκ με ποσοστό 20,64% δεν έχει απευθύνει ακόμη έκκληση στην ακροδεξιά. Ήδη όμως ακούγεται στη συντηρητική παράταξη η άποψη να δοθούν ανταλλάγματα στο Λεπέν ή τουλάχιστον η υπόσχεση για μια συνεργασία στις επερχόμενες επίσης δημοτικές εκλογές του Ιουνίου. Σιράκ και Ζοσπίν θα διασταυρώσουν τα συνθήματα και τα επιχειρήματά τους στις 2 Μαΐου μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες σε ζωντανή σύνδεση με εθνικό δίκτυο. Οι εταιρείες δημοσκοπήσεων, με καταρακωμένο το κύρος τους εφόσον δεν μπόρεσαν να προβλέψουν την νίκη του Ζοσπίν, εκτιμούν τώρα ότι ο Σιράκ θα είναι πιθανότατα ο νέος πρόεδρος της Γαλλίας, μετά όμως από σκληρή μάχη. Την ικανοποίησή του για την νίκη του Λιονέλ Ζοσπίν στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών εξέφρασε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Κάρολος Παπούλιας. Ήταν μια ευχάριστη έκπληξη για μένα η νίκη στον πρώτο γύρο του Λιονέλ Ζοσπίν. Και συντάσσουμε με τις σκέψεις ή με αυτό που διατύπωσε ο κύριος Ντελόρ, ότι ο δρόμος είναι ανοιχτός για όλα τα ενδεχόμενα. Συγχαρητήρια επιστολή στο Λιονέλ Ζοσπίν έστειλε και ο πρόεδρος του συνασπισμού Νίκος Κωνσταντόπουλος. Αυτή ήταν η έκπληξη. Ας δούμε και τον καιρό για να αρχίσουμε να συζητάμε. Το δελτίο καιρού προσφέρουν τα ελαστικά Τόγιο. Τώρα η οδήγηση γίνεται παιχνίδι με ελαστικά Τόγιο. Σε επαφή με τον δρόμο. Στα νοτιοανατολικά προβλέπονται πρόσχερες νεφώσεις με πιθανή βροχή. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και τοπικές καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Αργότερα ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση από τα δυτικά.
Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις μέτρη μέχρι ισχυρή, που βαθμιαία και από τα δυτικά θα στραφούν σε βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα κυμανθεί στα βόρεια από 7 μέχρι 17 βαθμούς, στα υπόλοιπα υπηρετικά και στο Ιόνιο από 9 μέχρι 20 βαθμούς και στα νησιά του Αιγαίου από 11 μέχρι 22 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική προβλέπονται νεφώσεις με βροχή, αλλά αργότερα ο καιρός θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις μέτρη, αλλά αργότερα θα γίνουν δυτικοί με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία στην πόλη της Αθήνας θα κυμανθεί από 11 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με βροχή και πιθανόν καταιγίδα. Αργότερα όμως ο καιρός θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις ασθενείς, που αργότερα θα γίνουν βορειοδυτικοί μέτρη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 8 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Το δελτίο καιρού προσέφεραν τα ελαστικά Τόγιο. Τώρα η οδήγηση γίνεται παιχνίδι με ελαστικά Τόγιο, γιατί παίρνουν στροφές. Πατάνε γερά. Αντέχουν. Κολλάνε στο δρόμο. Αισθάνονται. Προσέχουν. Ελαστικά Τόγιο. Σε επαφή με το δρόμο. Από σέρβικη χωρί. Τώρα σε ένα δίσκο θα βρείτε τα πιο γνωστά χασαποσέρβικα τραγούδια. Χασαποσέρβικη χωρί. Ο κλασικός ελληνικός χορός της Λεβενδιάς και του Γλεντιού και οι πιο γνωστοί τραγουδιστές και συνθέτες σε ένα δίσκο. Χασαποσέρβικη χωρί. Δίσκος για μεγάλα γλέντια από την Polygram και τον Sky. Κοντάκ Goldfield, το φιλμ των χρυσών αναμνήσεων. Νίκης Θεοδωράκης, η Βεατρίκη στην Οδό 0. Με την ιδανική ερμηνεύτρια της μουσικής του μεγάλου δημιουργού, Μαρία Φαραντούρη. Παίζοντας μουσική, ανεβαίνεις λιγμό. Η Βεατρίκη στην Οδό 0. Κι όποτε μιλάω, ερημώνομαι. Ένα λυρικό έργο σε ποίηση Διονύση Καρατζά με τη φωνή της Μαρίας Φαραντούρη. Στο πιάνο, η Ντόρα Μπακοπούλου. Από την Μήνο CMI. Αν στο πεντακάθαρο νερό αναγνωρίζεις τη γεύση, τότε μπορείς να εκτιμήσεις μια βότκα. Φινλάνδια, αν μπορείς να εκτιμήσεις μια βότκα. Το τρίτο και πιο κρίσιμο παιχνίδι Ορεστιάδας Ολυμπιακού στην τηλεόραση του Sky. Την Τετάρτη του Πάσχα στις 5.30 το απόγευμα σε ζωντανή σύνδεση με το κλειστό γυμναστήριο της ακριτικής πόλης, η τελευταία ευκαιρία για Ορεστιάδα και Ολυμπιακό να προκριθούν στο μεγάλο τελικό του πρωταθλήματος βόλεϊ. Τετάρτη του Πάσχα στις 5.30 το απόγευμα το ντέρμπι Ορεστιάδας Ολυμπιακού φυσικά στον Sky. Τζένι Καρέζη, Λάμπρος Κωνσταντάρας, Κώστας Κακαβάς, Ανδρέας Μπάρκουλης, Γιάννης Γιονάκης. Το τρελοκόριτσο. Τους έχει τρελάνει όλους. Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, υποψήφιος μπαμπάς. Μπαμπάκα μου. Μπαμπάκα μου. Και αυτή η βίλα δικιά της. Έτσι τουλάχιστον λέει. Την Πετάρτη στις 9.30 το βράδυ, φυσικά στο Sky. Την ελληνική ταινία σας την προσφέρει η Neoset. Ντουλάπες Neoset. Σε ό,τι διάσταση και σχέδιο σας βολεύει. Neoset. Λύσεις για ένα χαρούμενο σπίτι. Εδώ και τώρα λοιπόν, ποια συνέχεια. Εδώ που τα λέμε δεν έχουμε καν αρχίσει, αλλά ο σκηνοθέτης συνήθως ρίχνει τα φιλαράκια του εκεί που πρέπει. Λοιπόν, να περάσω στην παρουσίαση του σημερινού πάνελ. Κάπως έτσι το λένε, δεν μου αρέσει καθόλου η λέξη, της απόψινης συντροφιάς. Να καλωσορίσω λοιπόν
την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. Εργάζεται το ΠΑΣΟΚ ή εσείς απλώς? Όλο το ΠΑΣΟΚ. Όλο το ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Φίλιππος Πιέρος, στέος ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Έχετε φάει μπόλικα χρονάκια στις Βρυξέλλες. Κάτι θα ξέρετε και για το Παρίσι. Μόνο μία θητεία, κυρία Κανέλη. Γι' αυτό φταίει το κόμμα σας. Ο καθένας θα το κρίνει αναλόγως. Φταίνει οι ψηφοφόροι, γιατί ξέρω ότι όλοι οι ευρωβουλευτές το σκάνε και πάνε στο Παρίσι το Σαββατοκύριακο. Στις ευρωεκλογές δεν υπάρχει. Μακάρι να υπήρχε, αλλά δεν υπάρχει. Μα βγάλαμε και την πρόθεσή σας περί σταυροδοσίας. Να καλωσορίσω τον κύριο Κώστα Μπούρα, σύμβουλο Γενικής Διεύθυνσης της Πολιτικής Άνοιξης. Τι τίτλος είναι αυτός, κύριε Μπούρα? Είμαι σύμβουλος του κυρίου Καλαμίδα σε διάφορα θέματα τα οποία είναι σαφώς καθορισμένα. Δηλαδή σε διάφορους τομείς. Σε κανένα μεγάλο λάθος, δηλαδή σας